Γέροντα, ευλογείτε. Ο Κύριος. Μας μιλήσατε πολύ αναλυτικά την προηγούμενη εκπομπή για το πώς συνδέεται αυτό το υποτάσσεται η γυνή ή ο άνδρας, η υποταγή με την ελευθερία, με την τέλεια ελευθερία. Μας πέρατε τα παραδείγματα με τον Γέροντα Ιωσήφ κτλ. Θέλετε να προχωρήσουμε με το υπόλοιπο κείμενο του Αποστόλου? Λέει λοιπόν πιο κάτω, αλλόσπερη εκκλησία υποτάσσεται τον Χριστό, ούτω και οι γυναίκες της ειδής ανδράς είναι παντή. Και απόδοση στα ελληνικά. Αλλά όπως η εκκλησία υποτάσσεται τον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες πρέπει να υποτάσσονται στους άνδρες τους σε όλα. Αυτό συνεχίζει στο ίδιο νόημα. Η υποταγή είναι τελεία αγάπη. Και όπως η εκκλησία αγαπά τελείως τον Χριστό και υποτάσσεται στον Χριστό με χαρά πολύ, γιατί μέσα στην υποταγή βρίσκει την ύπαρξή της, τον εαυτόν της, την πληρότητά της, έτσι και οι γυναίκες θα βρουν την πληρότητά τους, την ελευθερία τους, την ομορφιά της υπάρξεώς τους, αγαπώντας τους άντρες τους. Και μετά λέει για τους άντρες. Οι άντρες αγαπάτε τις γυναίκες σε αυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία και αυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, ή να αυτήν αγιάσει, καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος ερήματι, ή να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησία, μη έχουσαν σπήλων ηρητήδα των τιούτων, αλλήν αεί Αγία και άμμωμος. Και μας λέει πολύ ωραία, οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τη ζωή του για αυτήν, για να την αγιάσει, καθαρίζοντάς τη με το λουτρό του βαπτίσματος και με τον λόγο, ώστε να τη στήσει στο πλευρό του ως νύφη του την Εκκλησία, με όλη της τη λαμπρότητα, την καθαρότητα και αγιότητα, χωρίς ψεγάδι ή ελάττωμα ή κάτι παρόμοιο. Βλέπετε εδώ πόσο ωραία τα λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, ότι οι γυναίκες να αγαπούν τους άνδρες τους και να βρίσκουν την πληρότητα στην αγάπη προς τον άνδρα τους, αλλά και οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους και σε αυτήν την αγάπη θα βρουν την πληρότητά τους, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Και δείγμα της αγάπης του ήταν ότι παρέδωκαν υπέρ αυτής τον εαυτόν του. Πέθανε για την Εκκλησία. Αυτό είναι το μεγάλη πράξη της αγάπης. Για να την αγιάσει, την καθάρισε με το λουτρό του ύδατος ενρήματι με το Άγιο Βάπτισμα και παρέστησε την Εκκλησία στον εαυτόν του ένδοξον. Μη έχουσαν κανένα σπήλο ή καμιά ρετίδα ή κάτι το αμαρτωλό, αλλά να είναι Αγία και άμμωμος. Στην πράξη αυτή της αγάπης η Εκκλησία καθάρθηκε, ελούστηκε, αγιάστηκε με το Άγιο Βάπτισμα και έγινε πλέον νύμφη Χριστού. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Από αμαρτωλός και συχαμερή και ακάθαρτος, υποταγμένη πλέον στον Χριστό, γίνεται νύμφη Χριστού. Και λέει στη συνέχεια, ούτως οφείλους είναι οι άνδρες, αγαπάντας σε αυτόν γυναίκας, ως τα αυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Ουδείς γαρκοντε την εαυτού σάρκα, εμίσησε. Αλλεχτρέφηκε θάλπη αυτή, καθώς και ο Κύριος στην Εκκλησία. Όποιος αγαπά τη γυναίκα του, αγαπά τον εαυτόν του. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά. Αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Όποιος το κατάλαβε ότι όταν αγαπά τον αδελφόν του, τελικά τον εαυτόν του που αγαπά, διότι τον εαυτός μας αποκτά τελειότητα και ελευθερία και πληρότητα και χαίρεται την ομορφιά της ύπαρξής του. Τελικά δηλαδή η υποταγή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια δική μας αποκατάσταση στην ομορφιά που μας έπλασε ο Θεός. Ο αγαπών την αυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά, διότι κανένας ποτέ δεν εμίσησε τη σάρκαν του, αλλά την εχτρέφει και την περιποιείται όπως ο Κύριος στην Εκκλησία. Ο Κύριος είναι το παράδειγμα της ζωής μας, ο οποίος έθρεψε και διεφύλαξε την Εκκλησία και την μεγαλώνει και την εντρέφει με το Άγιο του Σώμα και το Άγιο του Αίμα, έτσι και ο άντρας τρέφει τη γυναίκα του μέσα από την αγάπη του και μέσα από τη στοργή του. Ότι μέλιες με του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού, διότι είμαστε, λέει,
είμαστε μέλη εκτά από τη σάρκα του, από τα οστά του και από το σώμα του. Γι' αυτό λέει η Γραφή, το λέει η Άγια Γραφή, αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού και έσονται δύο η σάρκα μία. Γι' αυτό λέει η Γραφή, θα καταλήψει ο άντρας τον πατέρα του και τη μητέρα του, να ζήσει μαζί με τη γυναίκα του και θα γίνουν ένας άνθρωπος. Γίνονται ένας άνθρωπος. Σωματικά, ψυχικά, διανοητικά, τα πάντα. Γίνεται μία μυστική ένωση του ανθρωπίνου είναι με τον αδερφό του, την σύζυγό του και αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Ο άντρας να ενώνεται με τη γυναίκα όπως ευλόγησε ο Θεός εξ αρχής στη δημιουργία και να επιτελούν το μυστήριο του Μέγα, της συζυγίας, του στεφανώματος, του γάμου και να βρίσκουν εκεί την πληρότητα της υπάρξεώς τους. Και λέει γι' αυτό το μυστήριο του το μέγα εστί. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Αυτό το μυστήριο είναι μεγάλο. Και εγώ σας λέγω είναι μεγάλο σε σχέση του Χριστού με την Εκκλησία. Δεν είναι μέγα να έχεις μια γυναίκα δίπλα σου. Αυτό είναι φυσικό. Μέγα είναι το να ενωθείς με τον άλλον άνθρωπο, τη σύζυγό σου ή τον σύζυγό σου και να γίνεις ένα πράγμα μαζί με αυτόν θυσιαζόμενος με απόλυτη αγάπη για τον αδερφό σου και βρίσκεις αυτό το μυστήριο της αγάπης που σε πληρεί σε όλες τις διαστάσεις. Αυτό είναι το μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας. Πλην και εμείς η καθένα έκαστο στην εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτο ως εαυτόν ή δεν γίνει να φοβείται τον άνδρα. Αλλά και εσείς ο καθένας να αγαπά τη γυναίκα του όπως αγαπά τον εαυτόν του και η γυναίκα να σέβεται και να ευλαβείται και να αγαπά τον άνδρα της. Και τελειώνει το ανάγνωσμα αυτό. Θέλει να πει εδώ ο Άγιος Απόστολος Παύλος να έχουμε μπροστά μας το μυστήριο του Χριστού και της Εκκλησίας. Όπως δεν χάνεται η Εκκλησία, αλλά αντίθετα βρίσκει τον εαυτόν της στην υποταγή της στον Χριστό. Και ο Χριστός δεν χάνεται θυσιαζόμενος για την Εκκλησία, αλλά επιτελεί το έργο που ήρθε να κάνει στον κόσμο και είναι ο σκοπός της υπάρξεως του στον κόσμο αυτό, έτσι και ο άνθρωπος μέσα στην σχέση του με τη γυναίκα του μπορεί να βρει αυτό το μεγάλο μυστήριο της κενώσεως του εαυτού του, της αγάπης των αδερφών του και για τον αδερφού του να αγαπήσει τον κόσμο όλο και τον Θεό Πατέρα του. Γέροντα, τώρα που ολοκληρώσατε, που διαβάσατε τον Απόστολο, σκεφτόμουν ότι αν κάποιος δεν είχε διαβάσει καθόλου την ακολουθία του γάμου, του στεφανώματος, ενώ ολόκληρη, και είχε διαβάσει μόνο τον Απόστολο, όλα τα μηνύματα νομίζω που χρειάζεται να πάρει το ζευγάρι είναι μέσα σε αυτό το κείμενο. Σίγουρα, σίγουρα είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο και όπως όλος ο λόγος του Αγίου Πνεύματος έχει άπειρες διαστάσεις και βάθος αμέτρητο. Θέλει να μπούμε μέσα στον χώρο αυτό του μυστηρίου του λόγου. Να καταλάβουμε το μυστήριο του Λόγου και να καταλάβουμε όσο μπορούμε το βάθος και το πλάτος των Θείων Νοημάτων. Θέλετε σε αυτό το σημείο να μας πείτε και μια κουβέντα για τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο, δηλαδή τώρα μας εντυπωσιάζει πάντοτε. Αυτό είναι μία από τις, αυτή είναι μία από τις επιστολές τις τόσες που έγραψε και μόνο αυτή η επιστολή ουσιαστικά μας δίνει όλο το ζουμί της πορείας μας μες στο γάμο, του στόχου δηλαδή του γάμου. Ο Παύλος, ο Άγιος Απόστολος, ο γλυκύτατος αυτός Απόστολος, που ο Άγιος Χρυσόστομος τον έλεγε ο αιμός Παύλος. Ο Παύλος ο αιμός. Ήταν το εντρίφημα του, η λατρεία του, η αγάπη του Απόστολος Παύλος. Διότι πράγματι είχε μέγα νουν και ανθρωπίνος, είχε μεγάλη διάνοια, αλλά και ενώπιον Θεού είχε μεγάλα μέτρα αγιώτος, ασύλληπτα μέτρα. Γι' αυτό και εξέφρασε τα μυστήρια του Αγίου Πνεύματος με αυτόν τον τρόπο. Και ο Άγιος Χρυσόστομος συνεχώς μιλάει για τον Παύλο και λέει όταν μελετώ τον Παύλο δεν μπορώ να τον αφήσω, δεν μπορώ να βγω από το βάθος των νοημάτων.
Και όταν Παύλον λέγω, τον Χριστόν λέγω, λέει ο Άγιος Χριστόστομος. Όταν λέγω Παύλον, τον Χριστόν λέγω. Και όταν Παύλος λαλεί, ο Χριστός ομιλεί. Όταν ομιλεί ο Παύλος, ο Χριστός ομιλεί. Σκεφτείτε λοιπόν το στόμα του Χριστού να είναι ο Απόστολος Παύλος. Τι βάθη μυστηρίων εβίωσε και πώς τα εξέφρασε. Και όλα αυτά τα οποία δεν μπορούσε να εκφράσει. Μας είπε ότι εισπάγει ο Θεός του ουρανού και 20 ρήματα άρρητα, τα οποία δεν μπορούσε να τα πει. Δεν μπορούσε να τα πει. Γέροντα, αν έχει ευλογία, θέλω να γυρίσουμε στην αρχή του Αποστόλου, το προκείμενο, να σας κάνω μερικές ερωτήσεις. Πρώτον, εκεί που αναφέρει το ότι η ζωή του ζήτησαν και σου ζήτησαν και τους έδωσε μακρότητα ημερών, τι διαφορά έχει πραγματικά η ζωή από τη μακρότητα ημερών? Εννοεί αυτή την ευλογία την οποία έλεγε η Παλαιά Διαθήκη, ότι ο φοβούμενος τον Κύριο θα ζήσει πολλά χρόνια σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά εδώ, στον Καινή Διαθήκη πλέον, δεν αφορά τόσο τη μακρότητα ημερών, τη μακροζωία, που και αυτή είναι ευλογία Θεού. Και αυτή είναι χρήσιμη, δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Αλλά λέει ότι ζωή ζήτησαν τόσο. Εσύ, αυτοί ζήτησαν τη ζωή και εσύ τους έδωσες πάρα πολύ, περισσότερο από ό,τι ζήτησαν και από ό,τι μπορούσαν να διανοηθούν. Ζήτησαν ένα και το ζήτησαν άπειρα. Ζήτησαν πράγματα πρόσκαιρα και τους έδωσες αιώνια. Είναι άπειρα τα ευεργετήματα του Θεού. Τα δώρα του Θεού είναι θεϊκά. Δεν είναι ανθρώπινα, δεν είναι φτηνά. Δεν είναι περιορισμένα από τα δικά μας. Μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό, ενώ πάλι στα πλαίσια του γάμου, ότι η ζωή χωρίς αυτά τα πνευματικά δώρα που μας δίνει ο Χριστός, θέλουμε δεν θέλουμε, ενώ αποδεχόμενη μη αποδεχόμενη, αν δεν καταλαβαίνουμε τι μας τα δίνει, είναι πραγματικά ζωή? Η ζωή εν Χριστώ είναι όντως ζωή, διότι ο Χριστός είναι η ζωή του κόσμου. Μακράν του Χριστού ο άνθρωπος δεν έχει ζωή. Έχει βιολογική ζωή, αλλά δεν έχει όντως ζωή. Γι' αυτό και απειλείται η ζωή του η βιολογική από τον θάνατο. Έχει φοβίες, έχει ανασφάλειες, έχει άγχος, έχει καταθλίψεις, έχει ανικανοποίητα πράγματα. Τρέμει και στενάζει τον φοβερό της ώρας του θανάτου. Ο Απόστολος αρχίζει, μας εξηγήσετε πολύ αναλυτικά, αδελφοί, ευχαριστήστε πάντοτε υπερπάντων, εννοώ με τον Κύριο ημών Ιησού Χριστού. Μας το εξηγήσατε αυτό. Τι παθαίνουμε όταν δεν ευχαριστούμε τον Θεό για τα πάντα, ειδικά μέσα στο γάμο? Μας τρώει η μιζέρια. Η μιζέρια, η κακομοιριά, το μουρμουριτό, το γονγκισμός, όλα αυτά τα οποία είναι σαν το σαράκι που τρώνε το ξύλο. Μας τρώνε αυτά τα πράγματα. Χάνουμε τη ζωή μας. Περνάει η ζωή μας ολόκληρη και είμαστε ανικανοποίητοι και είμαστε δυστυχισμένοι και ταλέποροι άνθρωποι. Δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Τι μας κάνει μέσα στο γάμο το ζευγάρι να ξεχνάμε να ευχαριστούμε τον Θεό? Σίγουρα υπάρχουν πολλές περιστάσεις. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά η πνευματική ζωή χαρακτηρίζεται από την εγρήγορση. Και λέει οι πατέρες, ένα πολύ ωραίο, μια έτσι διάγνωση, ότι τρεις είναι οι γίγαντες των παθών. Ακηδεία, λύθη, άγνοια. Δηλαδή να ξεχνάς την ευεργεσία του Θεού και την παρουσία του Θεού και να ξεχνάς η λύθη. Να ξεχνάς ότι ο Θεός είναι πατέρας σου και είναι πάντα μαζί σου. Γι' αυτό πρέπει εμείς να προσπαθούμε να έχουμε μια εγρήγορση, μια συνεχή μνήμη του Θεού, αδιάλειπτο μνήμη του Θεού, που να ευχαριστούμε τον Θεό πάντοτε υπερπάντων. Να μάθουμε αυτή την τέχνη. Είναι τέχνη. Αρχίζει και από τα μικρά πράγματα. Δηλαδή, για να ευχαριστήσουμε τον Θεό, πρέπει να μάθουμε να ευχαριστούμε και τις πέτρες και τα χόρτα και τα πουλιά και τον ήλιο και τη σελήνη και τα εργαλεία και τον άνθρωπο και τα ζώα και την φύση και όλα. Ο άνθρωπος ο οποίος ευχαριστιακά χειρίζεται τα πάντα, ευχαριστώ Θεό για όλα. Είχε ένα γεροντάκι στην Αγία Νάννα, ο Παπαϊωακή,
ο Αμερικάνος, όπως τον έλεγα, που έλεγε όταν παίρνει το σκεπάρνι και κάνει τη δουλειά σου, μετά το λες ευχαριστώ και το βάζεις πίσω στη θέση του. Ήθελε να πει ότι να ευχαριστείς για αυτό το εργαλείο που έχεις στα χέρια σου. Και ο Αββάς Θεόδωρος Στουδίτης λέει ότι ο άνθρωπος του Θεού ευχαριστεί για όλα και φυλάττει τη συνείδησή του απέναντι στις ύλες και στους ανθρώπους και στα πράγματα. Έχει ευχαριστία για τα πάντα. Εάν δεν ευχαριστάς τον συνάνθρωπό σου, πώς θα ευχαριστείς τον Θεό? Ξέρετε, με αυτό το ακιδή αλήθη άγνοια με βοηθείτε πάρα πολύ για την επόμενη ερώτηση. Έχετε πει ότι ο Θεός μας ζητάει κάποια στιγμή να σταματήσουμε και λίγο να κάνουμε 1000 πράγματα μέσα στην ημέρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτό ειδικά μέσα στις μέρημνες του γάμου και της οικογένειας? Σίγουρα, αυτό που λέει σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, να πάψετε να ασχολείστε με διάφορα πράγματα και να κάνετε μία ενδοσκόπηση, μία κατάδυση στον βυθό του εαυτού σας και να γνωρίσετε τον Θεό Πατέρα σας. Το ίδιο και στο γάμο. Πρέπει οι σύζυγοι να κάνουν ένα διάλειμμα από τα καθημερινά γεγονότα και να ευρίσκουν χρόνο να ανανεώνουν τη μεταξύ τους αγάπη, να επικοινωνούν, να ακούει ο ένας τον άλλο, να δώσεις δυνατότητα στον αδερφό σου, στον σύζυγό σου να σου μιλήσει. Όχι μόνο να του μιλήσεις, να σου μιλήσει εκείνος, να σου ανοίξει την καρδιά του, να τον ακούσεις, να σιωπήσεις εσύ, να ακούσεις τον άλλον άνθρωπο, να αποδεχθείς αυτό που για τον άλλο είναι σημαντικό. Για σένα ένα λουλούδι μπορεί να είναι αστείο, για τη σύζυγος όμως μπορεί να είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει να σκέφτεσαι, όχι όπως σκέφτεσαι εσύ, αλλά όπως σκέφτεται ο άλλος άνθρωπος. Όπως ο Χριστός σκέφτεται, όπως σκεφτόμαστε εμείς. Για τον Χριστό δεν είναι ανάγκη τα φαγητά και τα χρήματα και η υγεία και όλα αυτά τα πράγματα. Και όμως μας τα δίνει, διότι ξέρετε ότι έχουμε ανάγκη. Θα μπορούσε να μας πει, δεν τρέπεστε, τα αιώνια να ζητάτε. Αλλά ζητούμε και αυτά τα καθημερινά που έχουμε ανάγκη. Άρα λοιπόν μαθαίνουμε από τον ίδιο τον Θεό να αναπαύουμε τον αδερφό μας, και είναι σημαντικό μες στον γάμο οι σύζυγοι να βρίσκουν ώρα και χρόνο όχι μόνο να μιλούν για τα παιδιά τους και τις δουλειές τους, αλλά και τη μεταξύ τους αγάπη, να την ανακαινίζουν και να την ανανεώνουν. Και όταν υπάρχει μια δυσκολία, με πολύ αγάπη, με πολύ κατανόηση να την προσέξουν, να την διορθώσουν και να την ξεπεράσουν. Γιατί λέτε, Γέροντα, ότι αν δεν ειρηνεύσουμε, αν δεν ησυχάσουμε λίγο, όχι μόνο το Θεό, αλλά ούτε τον εαυτό μας δεν μπορούμε να καταλάβουμε? Δηλαδή, τι σημαίνει να καταλάβουμε τον εαυτό μας, και εννοείται για να μπορούμε μετά να καταλάβουμε το Θεό? «Η βούλη γνώνε Θεόν, προλαβών γνώθεις αυτόν», έλεγαν οι πατέρες. Εάν θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό, πριν να γνωρίσεις τον Θεό, γνώρισε τον εαυτό σου. Διότι ο εαυτός σου είναι αυτός ο οποίος θα γίνει χώρος που θα εμφανιστεί ο Θεός. Και πρέπει να τακτοποιήσεις τον χώρο αυτό καταλλήλως, να τον καθαρίσεις, να τον φωτίσεις, να τον αγιάσεις, να γίνει έτοιμος να δεχθεί τον Θεό. Γενού προς υποδοχή είναι τίμη Θεού. Να γίνεις έτοιμος να αποδεχθείς τον Θεό. Γιατί ο Θεός δεν θα εισέλθει στον άνθρωπο που είναι χρεωμένος και κατασπαταλημένος μέσα στην αμαρτία. Διότι και να εισέλθει, γρήγορα θα εξέλθει. Η αμαρτία δεν συμβιβάζεται με τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό και οι πατέρες έλεγαν να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, για να τον τακτοποιήσουμε, και η τακτοποίηση αυτή δεν είναι απαραίτητα ότι θα γίνουμε αλάνθαστοι και αναμάρτητοι, αλλά ότι θα γίνουμε μετανοούντες, ταπεινοί και μετανοούντες. Θα καταλάβουμε τον εαυτό μας, θα ταπεινωθούμε και θα μετανοήσουμε. Πάλι εδώ η λέξη κλειδί είναι ταπείνωση και μετάνοια. Γιατί πάνω σε αυτό εμείς οι νεότερες γενιές, ας το πούμε έτσι, βλέπουμε ότι δεν θα πούμε εύκολα δόξα τω Θεώ. Και όταν θα το πούμε, το δόξα τω Θεώ, από τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα,
Αν έχω πράγματα που με πιέζουν, που αγχώνομαι και τα λοιπά, θα το πω το δόξα τω Θεώ, αλλά πώς θα το πω, καλύτερα να μην το έλεγα. Ναι. Θέλω να πω πώς, ενώ βλέπεις άλλους ανθρώπους που έχουν σοβαρότατα προβλήματα, αλλά έχουν μια πνευματική κατάσταση ή άλλη, που ξέρεις τα προβλήματά τους, που είναι τραγικά, και λένε το δόξα τω Θεώ και το πιστεύουν αληθινά. Γιατί εμάς μας βγαίνει έτσι, μίζερο? Γιατί μας βγαίνει έτσι? Γιατί αυτοί είμαστε. Ταλέποροι, φτωχοί, ρακένδυτοι, άρρωστοι. Αλλά όπως λέγει στην Αποκάλυψη, ο Χριστός μας εκείνον τον Επίσκοπο, έλα κοντά μου και εγώ θα σου δώσω κολύριο για τα μάτια σου και ένδυμα να συνταντηθείς. Και ό,τι σου λείπει θα σου το δώσω εγώ και εγώ θα γίνω για σένα τα πάντα. Να πάμε έτσι γυμνοί και φτωχοί και κουρελιασμένοι και ταλέποροι και κακομύριδες και μαγκούφιδες και να πάμε στο Χριστό για να του πούμε «Κύριε, ήρθα όπως είμαι». Ελέησό με ως είδας και όπως ξέρεις και όπως θέλεις ελέησό με. Τώρα μου θυμίζεται κάτι που διάβασα πρότινος για τον Άγιο Πορφύριο. Κάτι το ρώτησε κάποιος άνθρωπος και του είπε ότι τα έριξε στο διάβολο, εν πάση περιπτώσει, και του λέει ο Άγιος Πορφύριος: «Αφήστε το διάβολο, αφήστε τον να υπάρχει. Εσείς κοιτάξτε να τα βρείτε με το Θεό», κάπως έτσι το είπε. Ναι. Ο Άγιος Πορφύριος είχε μια πολύ ωραία στάση. Δεν ήθελε οι άνθρωποι να ασχολούνται συνέχεια με τον διάβολο και με τα πάθη. Και έλεγε ότι μην ασχολείστε με αυτό το θέμα. Στρέψτε την καρδιά σας στην αγάπη του Χριστού. Δια της αγάπης ήθελε να ενωθούν οι άνθρωποι με τον Χριστό. Και όλοι οι Άγιοι ήταν έτσι. Οι Άγιοι δεν μιλούσαν για τον διάβολο, δεν ήταν μια δαιμονική αναφορά η ζωή των Αγίων και τα έργα τους. Μιλούσε για τον Χριστό και την αγάπη του Χριστού. Ήξεραν τον διάβολο, του πάλεψαν μαζί του, αλλά δεν του έδιναν υπόσταση με τον συνεχώ να τον αναφέρουν και να μιλούν γι' αυτό. Πείτε μας για αυτό που έχετε αναφέρει, που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, το έχω σημειώσει, ότι αν δοξολογούμε το Θεό συνέχεια, τότε αλλάζει ο ψυχισμός μας και γινόμαστε καλύτεροι. Ναι. Βοηθήστε μας αυτό για αυτό που ζούμε μέσα στο γάμο. Είναι κάτι που το λέει και η ίδια η επιστήμη της ψυχιατρικής. Ότι αν ο άνθρωπος εκφράζεται αισιόδοξα και θετικά, όπως το λένε αυτοί, τότε αλλάζει σιγά σιγά και ο ψυχισμός. Και είναι παρατηρημένο όταν ο άνθρωπος λέει «Δόξα Σοι ο Θεός». Είμαι καλά, δόξα Σοι ο Θεός. Ξυπνήσει το πρωί και δεν αφήσει τον κακό λογισμό να μπει μέσα του. Αν του πει πού ξυπνάς τώρα, τι ώρα είναι αυτή και τι σε περιμένει σήμερα και πόσες δουλειές έχεις να κάνεις και πόσα προβλήματα αντιμετωπίσεις και πόσα θέματα να λύσεις κτλ. Αλλά μόλις ξυπνήσει πει «Δόξα Σοι ο Θεός. Σε ευχαριστώ Χριστέ μου που με αξίωσες να ξυπνήσω». Και αρχίζει να δοξολογεί τον Θεό. Αυτό θα αλλάξει όλη την διάθεση του και όλη την ημέρα του. Για να τελειώσουμε. Στην πορεία σας συναστραφήκατε με αγιασμένες μορφές, με ανθρώπους που σας έκαναν εντύπωση πνευματικά, να το πω έτσι απλά. Είδατε κανέναν από αυτούς να μουτρώνει? Όχι. Δεν μουτρώναν οι Άγιοι. Εθλίβονταν όταν υπήρχαν λόγοι να θλιβούν. Αλλά δεν έχαναν την ειρήνη τους και την αρμονία και την ισορροπία του εαυτού τους. Ήταν άνθρωποι που εβίωναν τον πόνο, το πένθος, την δυσκολία των πραγμάτων. Αλλά ήταν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν μία θαυμαστή ισορροπία. Και να σας πω κάτι και τελειώνοντας. Όταν θυμάστε έγινε μια μεγάλη πυρκαγιά στο Άγιον Όρος 14 μέρες. Και εγώ ήταν το Άγιον Όρος ολόκληρο, 14 μέρες. Από 1η Αυγούστου μέχρι τις 14 Αυγούστου, την ημέρα παραμονής της Παναγίας μας. Τότε ήμασταν Κυριακή και τρώγαμε στην τράπεζα τελώς από λειτουργία και ήταν ο γέροντας Ιωσήφ, εγώ, ο ηγούμενος Εφραίμ και κάποιοι εκεί. Ήρθε ένας αστυνομικός και μας είπε ότι κάηκε η Μονόπετρα. Ο γέροντας λέει «Σοβαρά, μα κάηκε το μοναστήρι?» Λέει «Γέροντα, έτσι κάηκε η Μονόπετρα». Και φύγαν όλοι από το μοναστήρι και κατέβηκα στην τάφη. Τότε ο γέροντας Ιωσήφ έτσι συνοφριώθηκε σοβαρά και είπε «Θα πάμε να τους δούμε τους πατέρες. Δεν μπορούμε να καθόμαστε εμείς εδώ». Και φύγαμε από την τράπεζα, άρον άρον, και ο γέροντας και εγώ
πήγαμε στη Δάφνη με το αυτοκίνητο του Σαραβελάκη, πήγαμε να δούμε τι γίνεται εκεί. Πήγαμε εκεί, καπνί, δεν βλέπαμε τίποτα. Σιμονόπετρα φλεγόταν. Δεν κάηκε τελικά το μοναστήρι, αλλά όλα τα δεδομένα έλεγαν ότι κάηκε. Πήγαμε στο αρσενά της Σιμονόπετρας να δούμε τον Γέροντα Εμιλιανό. Ο Γέροντας ζήτησε τον Γέροντα Εμιλιανό, οι πατέρες με πολύ ευγένεια, σεβασμό μας οδήγησαν στον Γέροντα Εμιλιανό, ήταν εκεί καθόταν. Μόλις μας είδε, άνοιξε τα χέρια του, λέει «Γέροντα, καλώς ήρθατε». Μου κάμε εντύπωση, ήταν χαρούμενος. Του λέει ο Γέροντας, «Πώς είστε Γέροντα?» «Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ». Λέει, «Μα ακούσαμε ότι», λέει, «και εμάς έτσι μας είπαν, ότι κάηκε το μοναστήρι. Αλλά έχουμε την ελπίδα μας στην Παναγία. Δόξα τω Θεώ, να σας κεράσουμε κάτι». Λέω, «τι όρεξη είχε αυτός ο άνθρωπος, να μας κεράσει, να μας μιλήσει, μια αρχοντιά, μια χαρά, μια αξιοπρέπεια, όχι κουτί, κουταμάρα δηλαδή, αλλά μια βασιλική αρχοντιά. Ήταν κύριος των πραγμάτων, δεν ήταν υπόδουλος των γεγονότων, ήταν κύριος των πραγμάτων». Και μετά όταν φύγαμε, έλεγε ο Γέροντας Ιωσήφ, «αυτός ο άνθρωπος είναι αυτοκράτορ». Με την καλή έννοια ότι έχει τον εαυτόν του σε μία αρμονία την οποία έχει πάντοτε υπό τον έλεγχο του, δεν χάνει τον έλεγχο του εαυτού του, να παραφερθεί και να συμπεριφερθεί με τρόπο που απάδει στην πνευματική του κατάσταση. Είναι μεγάλη παρηγοριά αυτό που μας λέτε, Γέροντα. Ευχαριστούμε πολύ. Άστε καλά.